Η απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δείχνει την τοξικότητα και την παθογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ξέρετε ποιος δεν είναι καλά? Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καθώς απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό ανήμερα Χριστουγέννων. Ήρθε ένα τέλειο δωράκι λοιπόν για τον πρώην πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα να αφήσω ασχολίαστο αυτό το γεγονός, καθώς δείχνει την παθογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως είπα και στο intro. Και θα σας το αποδείξω ευθύς αμέσως. Το 2023 αποτελεί παρελθόν, όπως και ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την διαδοχή του ανέλαβε ο Φατίχ Τερίμ. Η είδηση της απομάκρυνσης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήρθε Χριστούγεννα πραγματικά από το πουθενά. Δεν το περίμενε κανένας, ούτε οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ούτε οι φίλοι των άλλων ομάδων. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα σήμερα που μιλάμε και γυρίζω αυτό το βίντεο για ποιον λόγο απολύθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αλλά πριν αναλύσουμε τους λόγους, πάμε να δούμε λίγο την ιστορία του Παναθηναϊκού την τελευταία δεκαετία, από την πολυμετοχικότητα δηλαδή, μέχρι και σήμερα. Πολλοί προπονητές, πάρα πολλά ρόστερ, το μπάτζετ πολύ φτωχικό, για να το θέσω κομψά. Ήρθε ο Στραματσόνης σε κάποια φάση, η ομάδα έβαλε πάρα πολλά λεφτά, η αποτυχία ήρθε πολύ γρήγορα. Την τελευταία δεκαετία ο Παναθηναϊκός είναι σαν να έχει χάσει το DNA του. Αυτό συνέβη για πάρα πολλούς λόγους, καθώς η οικογένεια Βαρδινογιάννη που ήταν στο τιμόνι της έφυγε μετά την πολυμετοχικότητα, ανέλαβε ο Γιάννης Αλαφούζος και η ομάδα πραγματικά, τι να πω, πώς θα το θέσω κομψά, παραπέει. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, κυρίως παλιότερης γενιάς, θυμούνται λίγο την ομάδα τους διαφορετικά, με πολύ μεγάλες πορείες στην Ευρώπη, ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα και κάπου εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Παναθηναϊκός να παίρνει πέμπτη θέση, τέταρτη θέση και να λέει «ΟΚΕΙ, είμαστε τέλεια». Όλα αυτά, παιδιά, άλλαξαν όταν ήρθε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το budget του Παναθηναϊκού δεν έδειχνε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Okay. Αποφασίζει λοιπόν μόνος του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι η ομάδα θα πάει για πρωταθλητισμό. Παίρνει ένα κύπελο, εντωμεταξύ. Η ομάδα πέρσι του Παναθηναϊκού έφτασε λίγο πριν από το τέλος του πρωταθλήματος να διεκδικεί ενεργά το πρωτάθλημα και θα μπορούσε να το είχε κατακτήσει κιόλας, έτσι. Η ομάδα λοιπόν επιστρέφει στην Ευρώπη θέτοντας ως στόχο τι, να μπει στο Europa League. Okay. Η ομάδα λοιπόν με την Ντνίπρο επιτυγχάνει αυτό το στόχο και πάει λοιπόν με την Μαρσέιγ να τα παίξει όλα για όλα ως το outsider για να μπει στους ομίλους του Champions League, που ήταν αρκετά δύσκολο, έτσι, και δεν ήταν καν στόχος του Παναθηναϊκού. Ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν να μπει Europa League. Το κατάφερε αυτό. Πάει λοιπόν με τη Μαρσέιγ, περνάει, κάνει έναν άθλο και πάει με την Μπράγκα μετά. Όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γεμίζουν λοιπόν το ΆΚΑ. Έρχεται πλέον το Παναθηναϊκός, το οποίο ναι, μπορεί κάποιοι ρε παιδί μου να το έχουν, ξέρεις, για πλάκα ας πούμε αυτό το μότο, αλλά αυτό το μότο έχει μια ιστορία από πίσω του, okay. Οπότε όλοι οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού ψήνονται και για πολύ λίγο ο Παναθηναϊκός αποκλείεται από την Μπράγκα. Όμως είχε ένα καταπληκτικό κέρδος από αυτά τα δύο νοκάουτ παιχνίδια, καθώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού συσπυρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή του πορεία με μια πολύ άνετη νίκη με την Villarreal σε έναν όμιλο με Ρεν και Μακάμπι Χάιφα. Από πριν να τονίσω πως αυτός ο όμιλος ήταν δύσκολος, okay. Και ο στόχος του Παναθηναϊκού δεν ήταν, από τη διοίκηση τώρα λέω ο στόχος, δεν ήταν να περάσει και να πάει να παίξει με τελικό Europa League. Ο στόχος είχε τελειώσει εκεί για την Ευρώπη. Τώρα, για το πρωτάθλημα, ο στόχος της διοίκησης πάλι δεν ήταν το πρωτάθλημα. Ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε πει ότι, ξέρεις τι, εγώ πάω για το πρωτάθλημα. Οπότε, ας κάνουμε λοιπόν μία σούμα αυτού του προπονητή. Okay. Έρχεται λοιπόν, συσπυρώνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αποφασίζει από μόνος του ότι θα πάμε για πρωτάθλημα, δηλαδή θα κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού γενικότερα, έτσι. Θα είμαστε δηλαδή πιο ανταγωνιστικοί στα παιχνίδια. Τον πρώτο του καιρό λοιπόν όταν ήρθε έτρωγε σφαλιάρες, ήταν η χαρά όλης της επαρχίας. Μετά λοιπόν στα ντέρμπι, άλλα τα ντέρμπι, λέγεται λοιπόν ότι τον διώξανε επειδή είχε αποτυχίες στα ντέρμπι. Ποια ντέρμπι ρε παιδιά? Με τον Ολυμπιακό, από πότε είχε να τον κερδίσει ο Ολυμπιακός? Τον κέρδισε μια φορά στο Καρεσκάκι. Δηλαδή θέλω να πω πώς αποφασίσαμε ότι έχει χάσει τα ντέρμπι. Επειδή έκανε 2-3 κακούς αγώνες. Εντάξει, okay, δεκτό. Αλλά πήρε έναν Παναθηναϊκό διαλυμένο, τον Παναθηναϊκό του Μπόλωνη, και θα δείτε
τα κοινά σημεία θα πω μετά ότι ο Μπόλωνη έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με τον Φατίχ Τερίμ. Ο Λάσλο Μπόλωνη λοιπόν δεν τα είχε καλά με κανέναν. Ούτε με το staff, ούτε με τους παίχτες του Παναθηναϊκού και πραγματικά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε χάσει το DNA του. Ο Γιάννης Αλαφούζος πριν από τον Μπόλωνη έδιωξε νύχτα τον Γιώργο Δόνη. Κάτι έγινε και με τον Ζουνίδη πιο παλιά, αν θυμάστε. Γενικά, κάπως σαν αυτές τις απολύσεις, ρε παιδί μου, νύχτα που λέμε, να τις έχει. Χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Πάλι λοιπόν, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό σε μια σύγχυση και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θα περιμένω να κάνω την κριτική μου να δω αν θα πάει καλά ο Τερίμ. Όχι. Η κριτική πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να γίνει από τώρα. Και ας πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, δεν λέει τίποτα. Πραγματικά δεν λέει τίποτα. Γιατί να διαλύσει αυτή την ομάδα που ξαναθυμίζει ομάδα. Ποιες είναι οι αποτυχίες του Ιβάνα Γιοβάνοβιτς. Εκεί που θέλω να καταλήξω και κάνω αυτό το βίντεο, είναι από τις λίγες φορές που κάνω βίντεο για ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος και πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξανακάνω. Αυτό το βίντεο το έκανα κυρίως γιατί ο Ιβάνα Γιοβάνοβιτς δεν ήταν αγαπητός μόνο από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ήταν από όλες τις ομάδες αγαπημένος. Και σε κάθε δήλωση που έκανε, σε κάθε κίνηση, σε κάθε ενέργεια, σε κάθε κοουτσάρισμα που έκανε, ας πούμε, έδινε μια ωραία νότα, μια θετική νότα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που είπα και στην αρχή, η απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δείχνει την παθογένεια του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί, παιδιά, δεν μπορεί να στεριώσει κανένας προπονητής σε καμία ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος. Και αυτό φαίνεται. Δείτε πόσους προπονητές έχουν αλλάξει όλες οι ομάδες. Δεν μπορεί καμία ομάδα να επιμείνει σε ένα πλάνο, σε έναν προπονητή. Κανένας προπονητής δεν έχει πάει σε μια ομάδα και να έχει πάρει από την πρώτη χρονιά τέλεια. Δηλαδή, να σας πω για τον Αρτέτα. Μπορεί να τον διώξει η Arsenal τον Αρτέτα. Ο Αρτέτα, οκ, είχε στα πρώτα του παιχνίδια σφαλιάρες, οκ. Τώρα, η ομάδα της Arsenal, παιδιά, πετάει. Δηλαδή, μετά τη Wenger εποχή, η Arsenal έχει γίνει ένα brand name πολύ ισχυρό. Ποιος θα τολμήσει να πετάξει έξω τον Αρτέτα. Δηλαδή, δεν γίνεται να τα κάνεις αυτά. Τέλος πάντων, Φατίχ Τερίμ, λοιπόν, 70 χρονών, παλαιωμένο ποδόσφαιρο. Αυτοκράτορας, okay. Αυτοκράτορας, λοιπόν. Εμένα, παιδιά, ο Φατίχ Τερίμ μου θυμίζει πολύ Λάσλο Μπόλωνη. Πιστεύω τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού θα γίνουν πολύ τοξικά. Πιστεύω ότι οι παίχτες θα εναντιωθούν σιγά σιγά στον προπονητή. Θα γίνουν κάποιες μεταγραφές οι οποίες θα είναι λανθασμένες και θα γελάμε. Και πλέον νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο και βασικά, να μην το γενικεύω, το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού έχει γίνει reality show, έχει γίνει survivor λόγω Ατζούν. Πιστεύω η απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς λοιπόν ήταν καθαρά για show, ήταν καθαρά για reality, να γίνει ένα survivor ο Παναθηναϊκός ή ένα survivor η ελληνική Super League για να πάρει τηλεοπτικά δικαιώματα στην Τουρκία και να παίρνει λεφτά να κάνει εμπορικά deals. Είδατε τώρα ο Ατζούν μπαίνει και στον Βόλο. Και γενικά ένα πράγμα το οποίο μόνο ποδόσφαιρο δεν θυμίζει. Τέλος πάντων, να μην γίνω πιο πολύ πικρόχολος. Εν τέλει, για να κλείσω το βίντεο, αυτή η κίνηση εμένα προσωπικά σαν φίλαθλο του ποδοσφαίρου με ενόχλησε πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να μου πείτε και εσείς κάτω τη γνώμη σας, αν θεωρείτε σωστή την απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πώς βλέπετε την μετακίνηση και την πρόσληψη ουσιαστικά του Φατίχ Τερίμ, για όλα αυτά τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται για τον Παναθηναϊκό. Και θα κλείσω με μία πρόβλεψη. Πιστεύω λοιπόν, επειδή ο Ολυμπιακός τώρα με τον προπονητή που πήρε δεν κάνει καθόλου καλή πορεία, θα πάρει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ναι, το είπα. Πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας για αυτό που είπα και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για τον Ολυμπιακό. Αν δεν γίνει αυτό, θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μέχρι και υπουργό αθλητισμού. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να το δείξετε πατώντας το κουμπί του like. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας, φυσικά πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Καμπανάκι από δίπλα για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα μου βίντεο και να είσαστε οι πρώτοι που το βλέπετε. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, εύχομαι υγεία, καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας, να τρέφεστε σωστά, αλλά πάνω απ' όλα να κρατάτε την ποδοσφαιρική σας διάθεση και όχι μόνο ψηλά. Τα λέμε την επόμενη φορά.